Κυρία Υπουργέ, αγαπητή Όλγα, κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί φίλοι, είναι μεγάλη χαρά που συμμετέχω σε αυτό το συνέδριο και νομίζω ότι ο κύκλος αυτών των συνεδρίων έχει αναδείξει ακριβώς το ότι έχουμε μία πλέον βαθιά συνείδηση όλοι μας, όχι μόνο η κυβέρνηση η οποία πήρε την πρωτοβουλία, αλλά και ο κόσμος ο οποίος τα αγκάλιασε, ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για την θλιβερή πραγματικότητα των τεράστιων περιφερειακών ανισοτήτων στη χώρα. Και το λέω αυτό με την πεποίθηση, να πω και την αυτοπεποίθηση, ότι το έχουμε συνειδητοποιήσει ως λαός, δηλαδή και ως πολιτική ηγεσία. Βεβαίως πήραμε την πρωτοβουλία, αλλά αυτά τα συνέδρια αγκαλιάστηκαν κυρίως από τις τοπικές κοινωνίες. Και όταν λέω τοπικές κοινωνίες, εννοώ και τον κόσμο και την αυτοδιοίκηση και την οργανωμένη επιχειρηματικότητα και τους πάντες. Και αυτό νομίζω είναι ένα πάρα πολύ θετικό στοιχείο. Θεωρώ ότι αυτός ο θεσμός θα πρέπει να γίνει μόνιμος. Να είναι ένας θεσμός δηλαδή διαρκής, στον οποίο η κάθε κυβέρνηση θα ελέγχεται για το αν τα συμφωνημένα, πεπραγμένα τα έφερε εις πέρας και θα διατηρείται ως πεδίο διαλόγου μεταξύ της νομοθετικής εκτελεστικής εξουσίας και των ζωντανών δυνάμεων της κοινωνίας. Χαίρομαι που είμαι στο πάνελ και το συγκεκριμένο με την αγαπημένη συνάδελφο υπουργό, την Όλγα τη Γεροβασίλη, με την οποία δουλεύουμε και οι δυο μας πάρα πολύ και τα στελέχη μας για να αναπτύξουμε τα απαραίτητα ψηφιακά έργα και τις ψηφιακές υποδομές στο δημόσιο, θα σας αναφέρω αμέσως μετά, και με την Ιφηγένεια την Καμτσίδου. Θέλω να σας πω ότι η Σύμβουλη Επικοινωνίας του Υπουργείου μας είναι απόφοιτη της σχολής και όταν εισήχθη το σύστημα μετακινήσεων στο εξωτερικό μεμόρια, μας βοήθησαν στο πώς θα πραγματοποιηθεί η δομημένη συνέντευξη πριν ακόμα εφαρμοστεί στην δημόσια διοίκηση συνολικά. Και θα ήθελα να καλωσορίσω και τα εισαγωγικά σχόλια της κυρίας Αϊδονάτης, αντιπεριφερειάρχου, και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι φαίνεται ότι βγαίνοντας από την κρίση έχουμε βγάλει πάρα πολύ κρίσιμα συμπεράσματα ως λαός. Και θα αναφέρω μόνο ένα από τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, τα οποία συνήθως μπαίνουν κάτω από το χαλί. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας, πρωτοβουλίες όπως η θέσπιση του κοινωνικού εισοδήματος της αλληλεγγύης ή η ελεύθερη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη απολαμβάνουν τη υποστήριξη τεραστίων ποσοστών του ελληνικού λαού. Και θα ήθελα να καλωσορίσω επί τη ευκαιρία την σημείωση της Αντιπεριφερειάρχου ότι η πολιτεία πρέπει να είναι εκεί για να διασφαλίζει αγαθά όπως υγεία και η παιδεία. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα ιστορικό συμπέρασμα που έχουμε βγάλει ως λαός. Και το γεγονός ότι το υποστηρίζω εγώ και το είπε η Αντιπεριφερειάρχης ξεκινώντας, είναι ενδεικτικό ότι αυτό το συμπέρασμα ενδεχομένως να υπερβαίνει και κάποιες διαχωριστικές δραχμές τις οποίες έχουμε συνηθίσει κατά το παρελθόν, τις οποίες έχουμε κληρονομήσει. Καθώς βγαίνουμε λοιπόν από την κρίση και έχοντας βγάλει τα ιστορικά μας συμπεράσματα, νομίζω ότι μπορούμε έτσι να συζητήσουμε σε βάθος για το τι σημαίνει αυτό που λέμε δίκαιη ανάπτυξη. Τι σημαίνει η ανάπτυξη η οποία μοιράζεται σε όλες τις περιφέρειες και αμβλύνει τις τεράστιες ανισότητες τις οποίες κληρονομήσαμε από τη βαθιά οικονομική κρίση στην οποία πέσαμε. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών νομίζω ότι μπορεί να γίνει ένα πάρα πολύ θεμελιώδες εργαλείο για να αμβλύνουμε αυτές τις ανισότητες. Μπορεί να γίνει έτσι, αλλά μπορεί να γίνει και αλλιώς. Μπορεί να γίνει δηλαδή η ρίζα, η μήτρα νέων ανισοτήτων, οι οποίες πολύ φοβάμαι ότι θα είναι ακόμα μεγαλύτερες από αυτές που βιώσαμε, από αυτές που η κρίση δημιούργησε. Και ο ρόλος της πολιτείας, και όταν λέω πολιτεία θα το προσεγγίσουμε, κυρία Αντιπεριφερειάρχη, με την ολιστική έννοια, έτσι, γιατί η πολιτεία είναι και η τοπική αυτοδιοίκηση, η πολιτεία και η κυβέρνηση,
είναι να διασφαλίζει ότι αυτές οι νέες τεχνολογίες και τα καλά τα οποία μπορούν να φέρουν θα είναι προσβάσιμες και τεχνικά και οικονομικά από όλους τους πολίτες. Θέλω, φίλες και φίλοι, να σκεφτούμε με το εξής παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα πολίτη ο οποίος έχει ονομαστικό εισόδημα 1.000 ευρώ και μένει σε ένα δήμο της Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος δεν είναι αυτό που λέμε ψηφιακά άρτιος. Κι άλλον ένα πολίτη που μένει σε ένα δήμο ο οποίος είναι ψηφιακά άρτιος. Τι σημαίνει ψηφιακά άρτιος? Σημαίνει ότι έχει τις υψηλές συνδεσιμότητες στο διαδίκτυο, σημαίνει ότι η λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου του είναι ψηφιακή, ότι ο δήμος του έχει προχωρήσει στην αξιοποίηση των εφαρμογών εξύπνων πόλεων και ότι μπορεί με το δήμο του να συναλλάσσεται με τρόπο αποτελεσματικό χωρίς να μετακινείται. Κοιτάξτε πόσο καλύτερο επίπεδο ζωής έχει ο ένας συγκρινόμενος με τον άλλον, ενώ έχουν το ίδιο ονομαστικό εισόδημα. Ειδικά εάν μιλάμε για δήμους και οικισμούς της επαρχίας μας, όπου η ανάγκη μετακίνησης αφορά συνήθως το να έχεις πρόσβαση σε βασικά αγαθά, είτε στην εξυπηρέτηση, τη στοιχειώδη εξυπηρέτηση από τη δημοτική σου αρχή, ή ακόμα και στην ανάγκη σου να καταναλώσεις εντός πάρα πολλών εισαγωγικών κάποιες υπηρεσίες υγείας. Ο πολίτης που είναι στον ψηφιακά ανεπτυγμένο δήμο θα έχει λιγότερες μετακινήσεις, διότι μπορεί να παραλαμβάνει τη συνταγή του χωρίς να μετακινηθεί. Να παίρνει ένα πιστοποιητικό ή να βγάζει μια άδεια από το δήμο του χωρίς να χρειαστεί να πάει να στηθεί την ουρά και να μπορέσει ο ίδιος να αξιοποιήσει την ψηφιακή του υπογραφή. Αυτός ο ίδιος δημότης θα πληρώνει λιγότερα δημοτικά τέλη. Ή αν πληρώνει τα ίδια, θα τα πληρώνει για πολύ καλύτερες υπηρεσίες. Γιατί ο ψηφιακά ανεπτυγμένος δήμος θα έχει και εσωτερική λειτουργία πιο αποτελεσματική, με ψηφιακές υπογραφές, με ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, αλλά και θα συναλλάσσεται με τον πολίτη με τρόπο πολύ πιο αποτελεσματικό. Νομίζω αντιλαμβανόμαστε όλοι το πόσο κρίσιμο είναι αυτές οι νέες τεχνολογίες να απλωθούν με τρόπο δίκαιο, δηλαδή η δίκαιη ανάπτυξη να είναι και δίκαιη ψηφιακή ανάπτυξη. Οι τεχνολογίες αυτές είναι σε θέση να κάνουν τη ζωή μας ευκολότερη. Και δεν πρέπει να επιτρέψουμε κάποιοι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές τις τεχνολογίες και κάποιοι άλλοι να μην τις έχουν. Και για να το πετύχουμε αυτό χρειάζεται παρέμβαση σε πολλά επίπεδα. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, εμείς αντιληφθήκαμε ότι θα πρέπει να παρέμβουμε όχι μόνο για τις νέες τεχνολογίες, για τις τεχνολογίες τις οποίες σας μιλώ μέχρι τώρα, αλλά να κάνουμε μια πάρα πολύ συγκροτημένη παρέμβαση και για τις όριμες τεχνολογίες. Για τις τεχνολογίες που εδώ και δύο δεκαετίες έπρεπε να είναι κτήμα όλων μας. Και μιλώ για το ψηφιακό σήμα της τηλεόρασης. Το ψηφιακό σήμα της τηλεόρασης από την ψηφιακή μετάβαση και μετά έλειπε από περίπου μισό εκατομμύριο Έλληνες. Μισό εκατομμύριο Έλληνες, δυστυχώς είναι αυτό το νούμερο. Είναι, κατά τη γνώμη μου, τεράστιο. Δεν μπορεί να αποτιμηθεί απλώς ως ένα 5% του ελληνικού πληθυσμού. Μιλάμε για το στοιχειώδες δικαίωμα στην ενημέρωση, το στοιχειώδες δικαίωμα στην απόλαυση του ελληνικού τηλεοπτικού προϊόντος. Σας μιλώ για περιοχές σε όλη την επικράτεια. Δεν χρειάζεται, νομίζω, να επιχειρηματολογήσω για το πόσο κρίσιμο είναι πρόσβαση στο ελληνικό τηλεοπτικό προϊόν να έχουν οι πολίτες μας οι οποίες βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι και δεύτερη κουβέντα επί τούτου δεν χρειάζεται. Τις επόμενες μέρες λοιπόν στην Ελληνική Βουλή πηγαίνει το νομοσχέδιο, το οποίο είναι προϊόν διαβούλευσης με όλους τους δήμους της χώρας, όπου έχουν καταγραφεί οι οικισμοί οι οποίοι έχουν αδυναμία λήψης του ψηφιακού σήματος της τηλεόρασης και γενικεύουμε, κατά εντολή του Πρωθυπουργού, το πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε για την καθολική κάλυψη των περιοχών των παραμεθόριων, που είχαν να κάνουν με την Θράκη και τα νησιά, τα ακριτικά του Αιγαίου, τα οποία δεν είχαν πρόσβαση στο τηλεοπτικό σήμα. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν γενικεύεται, θα είναι νόμος του κράτους σε λίγες μέρες και θα αρχίσει η ανάπτυξή του. Έχουμε πλέον το λεγόμενο know-how, ξέρουμε πώς να το αναπτύξουμε, ξέρουν και οι δορυφορικές πλατφόρμες πώς πρέπει να κινηθούν για να έχουμε αποτελεσματική διάχυση εντός εισαγωγικών αυτού του προγράμματος στους πολίτες και είμαι αισιόδοξος ότι αυτό θα το πετύχουμε. Πέραν
όλων αυτών βέβαια που αφορούν τις όριμες τεχνολογίες, αναπτύσσουμε και το πρόγραμμα Rural Broadband. Το πρόγραμμα Rural Broadband αφορά την συνδεσιμότητα σε υπερυψηλές ταχύτητες στο διαδίκτυο για οικισμούς της επαρχίας. Το έργο βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης, παρένθεση, αλλά θα βάλω ένα αστερίσκο. Για αυτό το πρόγραμμα, για την ανάπτυξή του, στην πληρότητά του, βραβευθήκαμε σε επίπεδο ΕΕ. Δεν αρκεί όμως αυτό και θα εξηγήσω παρακάτω τι εννοώ, αφού παραθέσω κάποια στοιχεία για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου προγράμματος στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά 15 οικισμούς στην Ιμαθρία, 22 στη Θεσσαλονίκη, 56 στο Κιλκής, 38 στην Πέλα, 13 στην Πιερία, 46 στις Σέρες και 8 στη Χαλκιδική. Προσέξτε τώρα. Έχουμε απλώς τα καλώδια. Πολύ ωραία. Εάν δεν κάνουμε προσπάθεια αυτή τη δυνατότητα και αυτό το δίκτυο να το αξιοποιήσουν οι πολίτες, θα έχουμε κάνει μία τρύπα στο νερό. Δηλαδή, εάν δεν είμαστε σε εγρήγορση, πολιτεία, ρυθμιστικές αρχές και κοινωνία των πολιτών, ούτως ώστε αυτή η δυνατότητα να είναι και οικονομικά προσβάσιμη, θα έχουμε κάνει μία τρύπα στο νερό. Αυτή τη στιγμή το κόστος σύνδεσης είναι απαγορευτικό. Και πρέπει να έχουμε τα μάτια και τα αυτιά μας ανοιχτά. Είναι αρμοδιότητα της ρυθμιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών. Πρέπει η τιμή σύνδεσης να πέσει. Δεν μπορεί να διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα και να μπορέσουμε αυτό το πρόγραμμα να το αξιοποιήσουμε. Διότι, φίλες και φίλοι, και σε αυτό θα μου επιτρέψετε να επιμείνω, εάν το ένα κομμάτι της δουλειάς είναι το να τις κάνεις διαθέσιμες αυτές τις τεχνολογίες, το άλλο και πιο σημαντικό κομμάτι της δουλειάς είναι να τις αγκαλιάσει ο κόσμος. Να αντιληφθεί το πώς η ζωή του μπορεί να βελτιωθεί μέσα από τη χρήση του, τη χρήση τους, των τεχνολογιών, και να τις αξιοποιήσει. Αλλιώς δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθούμε να σκάβουμε και να πλώνουμε καλώδια τα οποία πηγαίνουν μέχρι τα όμορφα ψηλά μας βουνά. Αν δεν έχουμε ταυτόχρονα τη μέρημνα να μπούμε σε μια μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης, αλλά και να πάρθουν σε όλα τα επίπεδα τα μέτρα τα οποία κάνουν αυτά τα προϊόντα και αυτές τις υπηρεσίες και οικονομικά προσιτές, θα έχουμε κάνει, νομίζω, μια τρύπα στο νερό. Και μιλώντας για τη σύνδεση των υπερυψηλών ταχυτήτων και για το πόσο κρίσιμη είναι, στο συνέδριο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είχαμε και τις ενώσεις ξενοδόχων σε ένα αντίστοιχο πάνελ. Μας εξήγησαν λοιπόν ότι πλέον οι άνθρωποι οι οποίοι επισκέπτονται τις μονάδες τους δεν ρωτάνε αν υπάρχει ζεστό νερό, ρωτάνε αν υπάρχει Wi-Fi και πόσο γρήγορο είναι. Είναι απολύτως λογικό, διότι η πρόσβαση στην πληροφορία, η κατανάλωση εντός εισαγωγικών οπτικοακουστικών μέσων, η δυνατότητα επικοινωνίας πλέον έχει καταστεί ένα αγαθό στοιχειώδες. Έτσι, για τα οικόπεδα κάποτε λέγαμε φως, νερό, τηλέφωνο. Τώρα πρέπει να λέμε φως, νερό, broadband. Όχι, μην γελάτε, αυτή είναι η εξέλιξη. Αυτή είναι η εξέλιξη και πραγματικά θα πρέπει να σκεφτεί κανείς, όταν έρχεται η ίδια η Ένωση Ξενοδόχων και σου αναδεικνύει αυτό το πρόβλημα, το πόσο θα επηρεάσει η συνδεσιμότητα και αποφάσεις για επενδύσεις στις συγκεκριμένες περιοχές. Δηλαδή, μια ξενοδοχειακή μονάδα δεν θα επιλέξει πολύ πιο εύκολα να πάει σε μια περιοχή όπου υπάρχει άρτια υποδομή, όπου ξέρει ότι μπορεί να φιλοξενήσει κόσμο και χωρίς να πληρώνει τα μαλλιά της κεφαλής του. Ένας ξενοδόχος που έχει 10 δωμάτια, βρε αδερφέ, δεν μιλάμε τώρα για τεράστιες μονάδες οι οποίες δεν το έχουν και σε τίποτα να πληρώσουν 15 και 20 χιλιάδες ένα τηλεπικοινωνιακό πάροχο να σκάψει μόνο για χάρη τους, ας πούμε, 2 και 3 χιλιόμετρα και να πλώσει οπτική ίνα. Αυτές λοιπόν οι μονάδες να μπορούν να επενδύσουν, και να σας πω και κάτι άλλο. Εάν υπάρχουν συνδεσιμότητες αυτών των ταχυτήτων, το να δουλεύει στο κέντρο της Αθήνας ή το να δουλεύει σε μια πανέμορφη μεριά από τις εκατοντάδες χιλιάδες που έχει η Ελλάδα μας, είναι το ένα και το αυτό αν δουλεύεις για μια εταιρεία πληροφορικής, για παράδειγμα. Έτσι.
Άρα λοιπόν νομίζω ότι έχουμε όλοι συνειδητοποιήσει το πόσο κρίσιμο είναι να αναπτυχθούν αυτές οι υποδομές με τρόπο δίκαιο και θα συνεχίσουμε. Τις επόμενες ημέρες θα τρέξει και το πρόγραμμα προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων, το οποίο θα αναπτυχθεί με τη μέθοδο επιδότησης της ζήτησης και θα αφορά νοικοκυριά και ελεύθερους επαγγελματίες. Τι σημαίνει επιδότηση της ζήτησης? Σημαίνει ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και νοικοκυριά θα είναι δικαιούχοι, συγγνώμη, ενός κουπονιού, το οποίο θα το δίνουν, αφού το παραλάβουν, θα το δίνουν στον πάροχο το τηλεπικοινωνιακό της επιλογής τους για να αποκτούν σύνδεση στο σπίτι ή στο γραφείο τους με οπτική ίνα, η οποία θα τους δίνει τις ταχύτητες τουλάχιστον 100 Mbps, άμεσα αναβαθμίσιμες σε 1 Gbps. Δεν τις αναφέρω τυχαία αυτές τις ταχύτητες. Είναι οι ταχύτητες τις οποίες έχουμε σε επίπεδο ευρωπαϊκό βάλει ως στόχο για το 50% των νοικοκυριών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μέχρι το 2025 όλες οι δημόσιες, καταρχήν υποδομές, έτσι, και 50% των νοικοκυριών πρέπει να έχουν συνδέσεις ταχύτητας τέτοιου τύπου. Πόσο είναι το ποσοστό συνδέσεων στο ύψος αυτής της ταχύτητας, τουλάχιστον 100 Mbps στην Ελλάδα? Μήπως ξέρει κανείς? Καλύτερα που δεν ξέρετε, είναι 0. Η Ελλάδα είναι τελευταία σε επίπεδο ΕΕ στις συνδέσεις αυτών των ταχυτήτων. Πρόβλημα, πρόβλημα. Δυνατότητα, μεγάλη. Διότι μπορούμε να το σχεδιάσουμε από την αρχή, υπάρχουν οι διαθέσιμοι πόροι και νομίζω έχουμε και την εμπειρία την οποία έχουμε αποκομίσει από τη μελέτη του πώς αναπτύχθηκαν αυτά τα δίκτυα σε άλλες χώρες της ΕΕ. Αλλά νομίζω ότι είναι ένας χώρος στον οποίο πάρα πολύ σοβαροί πόροι πρέπει να επενδυθούν και θα επενδυθούν. Τώρα, για τα ζητήματα του Δημοσίου αυτά καθ' αυτά. Έχουμε, να ξεκινήσω από ένα παράδειγμα μιας δημόσιας υπηρεσίας την οποία απολαμβάνουν οι Θεσσαλονικείς και να σας πω ότι είναι ήδη σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα του ΟΑΣΤ για τον ψηφιακό του μετασχηματισμό μέσω της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Και ως Υπουργείο, σε συνεργασία με τον ΟΑΣΤ, προχωράμε στη μελέτη, εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση και τεχνική διαχείριση ενός ηλεκτρονικού εισιτηρίου και ενός συστήματος τηλεματικής που θα εξυπηρετεί το σύνολο των επιβατών που χρησιμοποιούν τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Προβλέπεται η δυνατότητα αυτό το ηλεκτρονικό εισιτήριο να παρέχει και συνδυαστικές υπηρεσίες και εφαρμογές μέσω κινητού τηλεφώνου για αγορά εισιτηρίων ΚΤΕΛ, αστικών και βεραστικών λεωφορείων, για αγορά εισιτηρίων και μετακινήσεις και στην Αθήνα μέσω του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας. Δηλαδή, θα διασφαλίσουμε τη διαλειτουργικότητα. Κρισιμότατη έννοια, το ξέρει πολύ καλά και η Όλγα και υποφέρει από την έλλειψή της. Έτσι. Λοιπόν, μου είχε πει ένας άλλος συνάδελφος υπουργός, του οποίου το όνομα θα αποκαλύψω, ο Παύλος Πολάκης, ότι είχε συνειδητοποιήσει ότι ένα νοσοκομείο είχε 3 διαφορετικά συστήματα τα οποία δεν μιλούσαν και μεταξύ τους. Προσέξτε σπατάλη τώρα. Κατά αναλογία είναι σαν να έχεις ένα δρόμο, να πηγαίνεις δίπλα να ανοίγεις έναν άλλον, να πηγαίνεις και δίπλα να ανοίγεις έναν άλλον, να μην μπορείς να περάσεις από τον ένα στον άλλον και να πρέπει να πας μέχρι το τέλος της διαδρομής, να βγεις και να πάρεις τον επόμενο. Λοιπόν, και αυτή η, θα έλεγα, ας το πούμε ευγενικά, αριθμία, έχουμε την μεγάλη φιλοδοξία μαζί με την Όλγα τη Γεροβασίλη να την υπερβούμε, σχεδιάζοντας από κοινού συνολικά και καθολικά έργα για το δημόσιο τομέα, για τα οποία θα μιλήσω αμέσως τώρα. Ψηφιακή υπογραφή και ψηφιακή διακίνηση εγγράφων. Έχουμε ήδη αναπτύξει το σύστημα στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. 600 υπάλληλοι δικοί μας έχουν την ψηφιακή τους απομακρυσμένη υπογραφή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορούν να υπογράφουν από την ταμπλέτα, από το κινητό τους, με ένα σύστημα διπλής αυθεντικοποίησης. Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική, είναι όπως κάνουμε τις τραπεζικές μας συναλλαγές στο διαδίκτυο, όπου και κάνουμε την λεγόμενη σύνδεση, το login,
όπως το λέγαμε στην Κεσαριανή, στην οποία μεγάλωσα. Και βεβαίως μετά παραλαμβάνουμε και ένα κωδικό σε άλλη συσκευή, ο οποίος είναι σε θέση να μας πιστοποιήσει ότι είμαστε εμείς. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει απλώς ότι εγώ ήμουν στην Αμερική πριν ένα μήνα και σηκωνόμουν το πρωί, υπέγραφα τα έγγραφα τα οποία έπρεπε να υπογράψω και δεν έχουμε το φαινόμενο να περιμένει ο Γενικός μου Γραμματέας έξω από το γραφείο, να τελειώσω μια συνάντηση για να μπει μέσα και να έχει και ένα πάκο χαρτιά. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι καταγράφονται με ακρίβεια δευτερολέπτου όλες οι διαδικασίες. Δηλαδή, πότε κινήθηκε το έγγραφο, πότε ακριβώς υπεγράφει, πόση ώρα έκανα από τη μία υπηρεσία στην άλλη, πόση ώρα έκατσε στο γραφείο μου, πότε το υπέγραψα, πόσο έκανε να διεκπεραιωθεί. Και αυτό νομίζω είναι το πιο κρίσιμο από όλα. Και είναι σοφό, ξέρετε, το ότι δεν περιμέναμε να κάνουμε πρώτα τη μεγάλη επανάσταση στο δημόσιο για να ψηφιοποιήσουμε τις διαδικασίες μας. Διότι ψηφιοποίηση σημαίνει και αποτύπωση. Σημαίνει και ακριβώς αποτύπωση. Και τώρα μπορούμε με την Όλγα να κάτσουμε τις διαδικασίες του Υπουργείου, του δικού μας, να μας τις αξιολογήσει. Όλγα, εσείς θα το κάνετε, δεν έχουμε εμείς. Να μας τις αξιολογήσει, αλλά προσέξτε να δείτε αυτό. Δεν θα το κάνει, ας πούμε, που θα μου κάνει μια συνέντευξη η Όλγα και θα μου πει πώς αισθάνεσαι κάθε φορά που πας στο γραφείο σου, τι ακριβώς κάνεις. Δεν πρόκειται περί αυτού. Θα βάλουμε κάτω τα δεδομένα τα οποία είναι με ακρίβεια δευτερολέπτου. Και εκεί θα δούμε πάρα πολύ εύκολα και καθαρά, με ανθρώπους εξειδικευμένους, ποιες διαδικασίες χωλαίνουν, ποιες μπορούν να παρακαμφθούν, ποιες πρέπει να ενισχυθούν, ποια γραφεία μας χρειάζονται ενδεχομένως ενίσχυση, ποια δεν χρειάζονται. Αυτό λοιπόν έχουμε την τεράστια επαναστατική φιλοδοξία με την Όλγα την Γεροβασίλη και θα το δείτε τις επόμενες μέρες. Θα γίνει, γιατί είναι δίκαιο και θα γίνει πράξη. Θα το γενικεύσουμε για όλο το δημόσιο. Εξαγγέλουμε λοιπόν, ανακοινώνουμε ένα τεράστιο έργο το οποίο αφορά 21.000 φορείς του ελληνικού δημοσίου, το οποίο συνδυάζεται και με 150.000 ψηφιακές απομακρυσμένες υπογραφές για τους δημόσιους υπαλλήλους. Μία μελέτη έχει δει το φως της δημοσιότητας, φίλες και φίλοι, για την δυνατότητα εξοικονόμησης πόρων όταν αυτό το σύστημα εφαρμοστεί στην ολότητά του. Είναι μια μελέτη του ΙΟΒΕ και λέει ότι θα γλιτώσουμε 380 με 400 εκατομμύρια. Τη θεωρώ μετριοπαθή αυτή την εκτίμηση. Επιτρέψτε μου. Και να σας πω γιατί. Διότι νομίζω ότι η οικονομία σε εργατόρες είναι μη μετρήσιμη από την καθολική εφαρμογή αυτού του συστήματος. Δηλαδή το πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά και σε επίπεδο διοίκησης μπορεί κανείς να λειτουργεί όταν έχει την απόλυτη εποπτεία όλων του των διαδικασιών και της εφαρμογής αυτών των διαδικασιών. Νομίζω ότι είναι μια αλλαγή θεμελιακή και μια αλλαγή πάνω στην οποία ακριβώς θα πατήσει και μια συνολική αλλαγή νοοτροπίας για το πώς και ο ίδιος ο δημόσιος υπάλληλος αντιλαμβάνεται τη λειτουργία του μέσα σε μια υπηρεσία, αλλά και θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε και τις υπηρεσίες προς τον πολίτη με τρόπο άρτιο και αποτελεσματικό. Προσωπικά είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, παρόλο που πρέπει να ομολογήσω ενώπιόν σας ότι χρειάστηκε να επιμείνουμε αρκετά για να γίνει η μετάβαση. Και αυτή είναι μια δυσκολία την οποία πρέπει με ειλικρίνεια να την αντιμετωπίσουμε και να την ομολογήσουμε. Χρειάστηκε να πιεστούμε όλοι μαζί για να γίνει αυτή η μετάβαση. Έχει γίνει όμως η ζωή μας πολύ πιο εύκολη. Ξέρουμε, μπορούμε να βρούμε ανά πάσα στιγμή οτιδήποτε και να ξέρουμε πού βρίσκεται, αν έχει καθυστερήσει, αν το έχουμε παραλάβει, αν έχει διεκπαιρεωθεί, πού έχει κολλήσει, αν έχει κολλήσει από παράληψη, αν έχει κολλήσει επειδή επιλέξαμε να μην προχωρήσει. Και όλα αυτά είναι κάποιες πληροφορίες οι οποίες είναι εξαιρετικά κρίσιμες για το πώς λειτουργούμε. Δεν θέλω να σας φάω περισσότερο χρόνο τώρα. Θα μπορούσα, όπως αντιλαμβάνεστε, για τα θέματα των media να μιλάω πάρα πολύ. Θέλω να σταθώ μόνο σε δύο άλλες δράσεις του Υπουργείου και να μου το επιτρέψετε, παρόλο που δεν εμπίπτουν αμιγώς στο θέμα της συζήτησης, αλλά θέλω 3 λεπτά
για να τις αναφέρω. Είναι μια δράση η οποία αφορά την ανασυγκρότηση του γεωργικού τομέα και την αξιοποίηση τεχνολογιών γεωργίας ακριβίας. Μια δράση την οποία ανακοινώνουμε την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή την ανακοινώσαμε μαζί με τον Βαγγέλη τον Αποστόλου, βγαίνει ο διαγωνισμός την επόμενη εβδομάδα και αφορά την ανάπτυξη ενός δημόσιου δικτύου, το οποίο θα αποτελείται από 16.500 σταθμούς, που θα δίνει δυνατότητα στον Έλληνα αγρότη να αξιοποιεί τις δυνατότητες της γεωργίας ακριβίας. Τι σημαίνει γεωργία ακριβίας? Σημαίνει ότι αυτός ο επίγειος σταθμός και τα δεδομένα που μπορούμε να συλλέξουμε από το δορυφόρο, από το δορυφορικό σύστημα το ευρωπαϊκό, τον Γαλιλαίο, θα φτιάχνουν ένα σετ πληροφοριών για τον αγρότη, το οποίο θα αφορά συγκεκριμένα την δική του ιδιοκτησία. Και θα μπορεί πάρα πολύ συγκεκριμένα ξανά και όχι με τρόπο γενικό να παίρνει συμβουλές. Δηλαδή, οι σταθμοί, οι επίγειοι και η φωτογραφία, η δορυφορική, θα δείχνουν πού υπάρχει πρόβλημα με τη χλωροφύλη, αν υπάρχει θέμα υγρασίας, ποια είναι η ηλιοφάνεια, ποια είναι η κατάσταση του εδάφους, και η συμβουλή που θα παίρνει θα είναι αυτό, στα αγγλικά το λέμε customized, αλλά στα ελληνικά νομίζω θα μπορούμε να το πούμε προσωποποιημένη, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, μια συμβουλή η οποία αφορά συγκεκριμένα το χωράφι του, ότι θέλει τόσο πότισμα εκείνη τη στιγμή, τόσο λείπασμα και τόσο φάρμακο. Φανταστείτε ότι στην πιλωτική του εφαρμογή αυτό το πρόγραμμα έχει δείξει ότι μπορεί κανείς να εξοικονομήσει πόρους 30-45% ανάλογα με την καλλιέργεια. Μιλάμε πραγματικά για μια ραγδαία μεταβολή και μια μεταβολή η οποία δεν είναι μόνο εξοικονόμηση χρήματος, επιτρέψτε μου, διότι έχουμε κατασπατάληση πόρων γενικώς. Έτσι, δηλαδή το νερό μας μάλλον το χαλάμε και το σπαταλάμε με τρόπο το οποίο δεν πρέπει. Ή λιπάσματα και φάρμακα ενδεχομένως σε κάποιες περιοχές να τα χρησιμοποιούμε με τρόπο ο οποίος δεν είναι, ας το πω, καλός για τον υδροφόρο ορίζοντα. Έτσι δεν είναι? Και νομίζω ότι και εκεί, επειδή θα το αναπτύξουμε το δίκτυο, πέφτει ακόμα μεγαλύτερο βάρος στην οργανωμένη πολιτεία σε όλα τα επίπεδα, επαναλαμβάνω, να ενημερώσει τον Έλληνα αγρότη για τις δυνατότητες αξιοποίησης αυτών των τεχνολογιών. Και το τελευταίο στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι η πρωτοβουλία μας για τη συγκρότηση του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Οπτικοακουστικές παραγωγές είναι μια δραστηριότητα η οποία έχει πολλαπλά ωφέλη. Τι πολλαπλά ωφέλη? Όχι μόνο τα συνήθη πολλαπλασιαστικά, αυτά που οι οικονομολόγοι βάζουν σε ένα πίνακα ισρών νεκρών και βγάζουν κάποιο πολλαπλασιαστή στο τέλος και σου λένε ότι επί του συγκεκριμένου οπτικοακουστική παραγωγή για κάθε ένα ευρώ που επενδύεται υπολογίζεται ότι στην οικονομία επιστρέφουν 5 ή 6. Υπάρχουν 150 επαγγέλματα τα οποία είναι συνδεδεμένα με τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Και υπάρχει κάτι το οποίο πάλι ενδεχομένως να είναι μη μετρήσιμο, και αυτό είναι η εικόνα της χώρας προς τα έξω. Η εικόνα μιας περιφέρειας προς τα έξω, και με τις περιφέρειες θα έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία για να στηθούν αναπεριφέρεια κέντρα πληροφόρησης για το πώς μπορούν να γίνουν οπτικοακουστικές παραγωγές. Δεν σας μιλάω για κάποια ιδέα άπιαστη. Σας μιλάω για ψηφισμένο νομοσχέδιο, για έτοιμη κοινή υπουργική απόφαση η οποία θα δημοσιευθεί τις επόμενες ημέρες, και για 75 εκατομμύρια ευρώ τα οποία είναι διαθέσιμα, έτοιμα σε έναν λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος να απορροφηθούν από αυτό το σχήμα, το οποίο στον πυρήνα του έχει μία μέθοδο επιστροφών στο 25% των δαπανών που γίνονται εντός του ελληνικού εδάφους. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, τις οποίες είχαμε εχθές την ευκαιρία να τις συζητήσουμε με τους ανθρώπους των οπτικοακουστικών παραγωγών, αλλά νομίζω ότι είναι μία βιομηχανία η οποία μπορεί πραγματικά να δώσει πνοή στην περιφέρειά μας. Η Ελλάδα έχει μοναδικό ανάγλυφο. Έτσι, στην κεντρική Μακεδονία μπορείς σε μία ώρα να κάνεις γυρίσματα από μία ωραία παραλία της Χαλκιδικής μέχρι να ανέβεις, ξέρω εγώ, στο Παγκαίο και να έχεις ένα σκηνικό άλλου τύπου. Δεν έχει καμία χώρα αυτή τη δυνατότητα. Και αυτό δεν σας το λέω εγώ. Σας λέω τι μου είπανε μεγάλα στούντιος από την Αμερική. Ότι έχετε ένα τρομερό ανάγλυφο
Κάντε κάτι, δώστε κάποια κίνητρα, βοηθήστε μας. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος για την συγκεκριμένη πρωτοβουλία και νομίζω ότι αυτό αφορά και τις περιφερειακές ενότητες, διότι θα μπορέσουμε, νομίζω, από κοινού να παράξουμε οπτικοακουστικό υλικό το οποίο μπορεί να διαφημίσει όλους τους τόπους της Ελλάδας, τον αρχαιολογικό πλούτο, τη φυσική ομορφιά, τις καλλιέργειες που υπάρχουν, τα πάντα. Ό,τι και να σκεφτεί κανείς, μπορεί να μπει σε μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα και να αποτελέσει τον καλύτερο εντός εισαγωγικών προπαγανδιστή για τις μεγάλες, τις αστήρευτες δυνατότητες τις οποίες έχει ο τόπος μας, τόσο σε πόρους φυσικούς, αλλά κυρίως σε ανθρώπινους. Και αυτούς τους ανθρώπινους πόρους, αυτές τις μεγάλες δυνατότητες της κοινωνίας μας και του λαού μας, είχαμε την ευτυχία σε αυτά τα περιφερειακά συνέδρια να συναντήσουμε. Ατενίζουμε λοιπόν το μέλλον με αισιοδοξία και